κύριε Λέων, πρόσφατα αναλάβατε την Προεδρία του ΚΙΑΔΑ. Θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι ο ρόλος που επιτελείτε το κέντρο και ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε. Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων φιλοδοξεί να είναι η ναυαρχίδα των κοινωνικών υπηρεσιών της Αθήνας. Ουσιαστικά έχει διάφορες δομές και προσπαθεί πολυεπίπεδα να στηρίξει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της πόλης. Συγκεκριμένα, έχουμε το Κοινωνικό Παντοπολείο και τον Κόμβο, στον οποίο μοιράζονται κάθε μήνα περίπου σε 5.000 οικογένειες ανάλογα πακέτα τροφίμων. Έχουμε το Κοινωνικό Φαρμακείο, στο οποίο μοιράζονται δωρεάν φάρμακα στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Έχουμε επίσης τα δύο ξενοδοχεία στέγων, στα οποία φιλοξενούμε ουσιαστικά ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τώρα βρισκόντουσαν σε κατάσταση αστεγίας, τους φιλοξενούμε και ουσιαστικά τους υποστηρίζουμε με επιστημονικό προσωπικό και τους ιτίζουμε εντός των δομών. Και έχουμε βέβαια και την αιχμή του δώρατος, αν θέλετε, την καθημερινή αιχμή του δώρατος, θα σας έλεγα, των κοινωνικών υπηρεσιών της Αθήνας, που είναι το συσίτιό μας, κατά το οποίο 1.500 άνθρωποι κάθε μέρα συτίζονται, όπως βλέπετε στις εγκαταστάσεις, όπως τα είδατε πριν από λίγο, στις εγκαταστάσεις εδώ της Οδού Πειραιός, 1.500 άνθρωποι χωρίς χαρτιά, χωρίς, αν θέλετε, κάποια πιστοποιητικά, συτίζονται, μπαίνουν στην ουρά και συτίζονται ουσιαστικά από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα προγράμματα, πρέπει να σας πω, όπως το Στέγαση και Οργασία, τα οποία χειρίζεται ο ΚΙΑΔΑ και στα οποία προσπαθεί να αποϊδρυματοποιήσει, αν θέλετε, τους ανθρώπους που ήδη έχει στεγασμένους και μιλάμε για την ευαίσθητη ομάδα των αστέγων. Και βέβαια έχουμε και τα προγράμματα των επιτόπιων παρεμβάσεων, το street work όπως λέμε, τα οποία εκεί με οχήματα, το ΚΙΑΔΑ βρίσκεται κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, υποστηρίζοντας επιτόπια τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, τους άστεγους συμπολίτες μας, είτε προσπαθώντας να τους πείσει να έρθουν σε κάποια δομή με εξειδικευμένο προσωπικό, είτε ουσιαστικά στηρίζοντάς τους με κουβέρτες, με τρόφιμα, με οποιοδήποτε μέσο, εν πάση περιπτώσει, εφόσον αποφασίσουν να παραμείνουν στο δρόμο. Με δεδομένους και τους περιορισμένους πόρους που, όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν, πόσο εύκολη είναι η διαδικασία αυτή, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και τι κάνετε για να τα λύσετε? Κοιτάξτε, θα σας έλεγα, εμείς πράγματι είμαστε 3,5 μήνες μόνο στη διοίκηση του Δήμου και δεν σας κρύβω ότι βρήκαμε ένα αρκετά σημαντικό αριθμό προβλημάτων τα οποία προσπαθούμε με γρήγορους ρυθμούς να λύσουμε. Μάλιστα σε κάποια, αν θέλετε, προσπαθήσαμε έτσι με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς γιατί ήταν επίγοντα προβλήματα. Για παράδειγμα, σας λέω, επειδή αυτή την περίοδο είναι περίοδο ψύχους, πρέπει να σας πω ότι για το ψύχος δεν υπήρχε ένας κατάλληλος τόλος αυτοκινήτων να υποστηρίξει τις δράσεις του ΚΙΑΔΑ. Και ένα από τα πρώτα που έχουμε ξεκινήσει είναι ακριβώς να ανανεώσουμε έναν πάρα πολύ παλιό στόλο αυτοκινήτων, τον οποίο έχει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το Κέντρο Υποδοχής. Ένα δεύτερο ήταν το κτηριακό θέμα. Αυτή τη στιγμή τα κτίρια που είχε ο οργανισμός δεν επαρκούσαν, αυτά που βρήκαμε τουλάχιστον, δεν επαρκούσαν, αν θέλετε, να στεγάσουν τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες είτε των ανθρώπων που δουλεύουν για τον ΚΙΑΔΑ είτε των ανθρώπων των ωφελούμενων. Οπότε προσπαθούμε, αφενός επεκτεθήκαμε σε υπάρχοντα κτίρια τα οποία υπήρχαν όμως μόνο στα χαρτιά και δεν είχαν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα, γίνεται πλήρη αξιοποίηση του κτηριακού δυναμικού και ουσιαστικά και ανακαίνιση όλων των χώρων, αν θέλετε, των κτηριακών. Και στη συνέχεια, βέβαια, στο κάθε πρόγραμμα που βρήκαμε, στην κάθε δομή που βρήκαμε, προσπαθούμε να κάνουμε βελτιώσεις από τις πλέον μικρές έως τις πιο μεγάλες. Χαρακτηριστικά θα σας πω, ένα πρόβλημα που βρήκαμε, έτσι, που δεν ήθελε ιδιαίτερη, αν θέλετε, προσπάθεια, αλλά κυρίως σκέψη και άμεση υλοποίηση, ήταν το γεγονός, το οξύμορο, ότι στην εστία στο ξενοδοχείο των αστέγων, οι άστεγοι που μένανε εκεί, ουσιαστικά δεν συτίζονταν εκεί, αλλά τους καλούσαμε κάθε μέρα να έρχονται να συτίζονται στο συσίτιο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό για αυτούς τους ανθρώπους ήταν μια επιπλέον ταλαιπωρία. Αμέσως πήραμε την απόφαση και πράγματι και στις δύο δομές, και στην εστία των Αθηνών, αλλά και στο Ιωνής πλέον, ουσιαστικά οι άνθρωποι συτίζονται μέσα στις δομές. Αυτό είναι, αν θέλετε, ο ένας άξονας που προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε, δηλαδή ουσιαστικά η βελτίωση
ή αν θέλετε, η διόρθωση των προβλημάτων που ήδη βρήκαμε. Ένας δεύτερος άξονας, βέβαια, που είναι πολύ πιο μακροπρόθεσμος, είναι να δημιουργήσουμε νέες δομές, έτσι ώστε να καλύψουμε πραγματικά τις ανάγκες και όλων των απόρων, όλων των αστέγων και όλων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως ακριβώς ορίζει και το καταστατικό, αν θέλετε, του ΚΙΑΔΑ, αλλά και το ίδιο το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης, όπως επιθυμεί να πράξει. Και πώς μπορεί να συνδράμει κάποιος το έργο του ΚΙΑΔΑ? Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια χρηματοδότηση από το κομμάτι του Δήμου, από την άλλη όμως μπορεί και η ιδιωτική πρωτοβουλία να βοηθήσει. Τι μπορεί να κάνει κανείς σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε, αρκεί να σας πω ότι, έτσι, για να σας αναφέρω ένα νούμερο, για να ξέρετε περίπου το μέγεθος της προσφοράς μας, 26.000 άνθρωποι κάθε μήνα εξυπηρετούνται από τις δομές που σας προανέφερα. Οπότε η χρηματοδότηση του Δήμου σίγουρα είναι το βασικότερο, αν θέλετε, για μας εργαλείο για να μπορέσουμε να φανούμε συνεπείς απέναντι στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Όμως δίνουμε μεγάλη έμφαση στις χορηγίες, στις δωρεές από τους απλούς ανθρώπους, από τον μεμονωμένο, αν θέλετε, άνθρωπο ο οποίος θα μας φέρει είτε κάποια τρόφιμα, είτε κάποια ρούχα, είτε εν πάση περιπτώσει κάποια είδη, εν πάση περιπτώσει, που θέλει να δωρήσει σε άλλους συνανθρώπους του, μέχρι μεγάλες εταιρείες που φιλοδοξούμε να αντιληφθούν το έργο του ΚΙΑΔΑ και πράγματι να το στηρίξουν, γιατί στηρίζοντας ουσιαστικά το ΚΙΑΔΑ, στηρίζουν, όπως σας είπα, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας κάθε μήνα.